Και μετά θα ακούσετε και με κάτι το οποίο θα μας δώσει η Άσπα Μπαλέτα. Σάντι, καλησπέρα. Για πες μας. Καλησπέρα, Νίκο, από την ΚΟ. Πραγματικά θα μπορούσαμε να γράψουμε πάρα πολλές σελίδες και να αφιερώσουμε πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής σου για τα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο της ΚΟ. Θα πούμε στο τέλος για τις ελλείψεις οι οποίες παραμένουν. Έχουμε μια καταγγελία που σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας στην τοπική ιστοσελίδα COS News 24. Φαίνεται λοιπόν ότι μια 28χρονη γυναίκα το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου μετέβη στο νοσοκομείο της ΚΟ για να προχωρήσει σε μια γυναικολογική διαδικασία. Έφυγε αφημερών, διότι προφανώς έτσι τις είχαν πει, όμως προσήλθε μετά από κάποιες ημέρες, διότι φαίνεται ότι είχε ξεχαστεί απορροφητικό υλικό το οποίο έπρεπε να είχε αφαιρεθεί. Εμείς προσπαθήσαμε, επιχειρούμε από το πρωί να μάθουμε. Κάτσε να το εξηγήσουμε χωρίς να πούμε πολλές λεπτομέρειες. Η γυναίκα λοιπόν πηγαίνει, συνοδεύεται από το σύζυγό της, κάνει μια γυναικολογική επέμβαση. Και αυτό το απορροφητικό υλικό είναι κάτι σαν μια γάζα ή ένα ταμπόν που ξεχνιέται μέσα στο σώμα της γυναίκας. Η γυναίκα προφανώς αρχίζει να έχει πόνους, ενοχλήσεις στην αρχή και πόνους και αφόρητους πόνους στη συνέχεια και ξαναπηγαίνει μετά από 5 ημέρες σαν τη στο νοσοκομείο. Όπου εντοπίζουν το ξεχασμένο αυτό το ταμπόν μέσα στη γυναίκα. Ναι, έτσι ακριβώς, Νίκο. Μιλήσαμε εμείς με ιατρικούς κύκλους του νοσοκομείου. Όπως μας ανέφεραν, η γυναίκα αυτή δεν έλαβε εξιτήριο. Σηκώθηκε και έφυγε σχεδόν μετά από την επέμβαση μαζί με τον συνοδό, ο οποίος την χάνει να είναι ο σύζυγός της, χωρίς να λάβει τις ιατρικές οδηγίες και τις φαρμακευτικές οδηγίες. Ενώ είχε ζητηθεί από τον αρμόδιο γιατρό να λάβουν μια ενημέρωση στο ιατρείο του. Έφυγαν λοιπόν, όπως ισχυρίζονται οι ιατρικοί κύκλοι του νοσοκομείου, και αντί της ασθενούς ή του συνοδού της, μετά από κάποιες ώρες εμφανίστηκε, λέει, μια γυναίκα η οποία πήγε να λάβει το εξιτήριο και να λάβει τις οδηγίες που έπρεπε Τώρα, όλα αυτά δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έχουν γίνει. Το νοσοκομείο λέει τα δικά του και θα το ακούσουμε. Σαν μου σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Η ουσία είναι ότι έχουμε μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Μέχρι σε ψημία θα μπορούσαμε να έχουμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, θέλω να το ξαναπώ. Δυσκολεύομαι να πιστέψω όμως ότι αυτή η γυναίκα άρον-άρον σηκώθηκε και έφυγε από μόνη της. Να δούμε την Άσπα Μπαλέτα, γιατί προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με το νοσοκομείο, να καταλάβουμε τουλάχιστον τι λέει το νοσοκομείο. Για πες μας, Άσπα. Νίκο, επικοινωνήσαμε με το γιατρό που χειρούργησε τη γυναίκα. Αυτό που λέει είναι ότι η γυναίκα έφυγε πολύ γρήγορα πριν προλάβουν να της δώσουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Λέει πως οι γάζες που έμειναν ήταν αποστηρωμένες και έτσι δεν δημιουργήθηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα και αφαιρέθηκαν χωρίς να γίνει δεύτερο χειρουργείο, όπως υπόθηκε στην. Δηλαδή, ούτε γάτα ούτε ζημιά, έτσι. Τώρα, δυσκολεύομαι ξανά, θα το πω να πιστέψω, ότι μια γυναίκα μετά από αυτό το χειρουργείο, την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, σηκώθηκε και έφυγε άρον-άρον. Μου μοιάζει λίγο εύκολο για να είναι έτσι. Μπορεί. Μάλιστα, ο γιατρός λέει ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο και γι' αυτό οι συγκεκριμένες γάζες είναι αποστηρωμένες. Για να ακούσουμε τι μας είπε. Είχε γίνει μία έκτρωση και ξεχάστηκε το ταμπόν από τη ΜΕΑ. Ξεχάστηκε να το αφαιρέσει, αλλά σηκώθηκαν και φύγαν και αυτοί έτσι χωρίς να πάρουν οδηγίες. Σηκώθηκε και έφυγε 2 ώρες μετά την επέμβαση. Και αυτή και ο σύζυγος και όλοι. Εμφανίστηκε μία συγγενής, στην οποία γράφτηκαν τα φάρμακα και το εξιτήριο, στην οποία βέβαια δεν δόθηκαν οδηγίες λόγω του ιατρικού απορρίτου. Της είχα βάλει και σπιράλ, ούτε οδηγίες για το σπιράλ. Η γάζα είναι την οποία την κάνω ταμπόν εγώ. Στη γάζα αυτή βάζουμε και λίγο πεταντίν, επειδή ξεχνιούνται πολλές φορές. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο. Ήρθε μετά από 5 μέρες στα αρχαία ιατρία και το αφαίρεσα. Δεν έγινε δεύτερο χειρουργείο για να φέρει τη γάζα. Το τράβηξα με το χέρι μου. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό που λέει ο γιατρός είναι το εξής. Λέει ότι η γυναίκα αυτή δεν ήρθε για να τους δώσουμε οδηγίες και να πάρει το εξιτήριο. Αλλά το εξιτήριο ήρθε και το πήρε αργότερα μία συγγενής της. Δηλαδή το νοσοκομείο το έδωσε. Έτσι. Ακόμα και αν πάρουμε δηλαδή αυτή την εκδοχή την οποία ακούμε. Το εξιτήριο το έδωσε το νοσοκομείο στη γυναίκα η οποία εμφανίστηκε χωρίς να ζητήσει να εξετάσει τη γυναίκα, να της δώσει τις οδηγίες ή ό,τι άλλο. Κάτι σίγουρα δεν πάει καλά. Καθόλου καλά. Καθόλου καλά.